Εδώ είμαστε πάλι σε λίγο Σαββάτου, μέρος δεύτερον, 9 και 11 πια πρώτα λεπτά. Μια μικρή αλλαγή στο πλήρωμα, στην ρυθμιστή ήχου δηλαδή, ο Σωτήρης Παναγιώτου πήρε τη θέση του Άγγελου Φιλισσάκου και τα λοιπά. Ίδιοι παράμεροι, δηλαδή ο Χάρης Κουδουνάς διαλέγει τα τραγούδια και ο Νοσάνα Νιάδης φλιαρεί εδώ. Με τη βοήθεια φίλων δημοσιογράφων σήμερα είπαμε και το συνεχίζουμε μετά τον Ηλία Κανέλη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και μάλιστα το βρίσκουμε στη Νότια Ελλάδα, στην Νότια Νησιωτική Ελλάδα, δηλαδή στην Κρήτη, τον καλό συνάδελφο, διευθυντή του ΚΑΠΑ News, Γιάννη Κουτσομίτη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Λοιπόν, επιμένω να αφήνω ένα υπονοούμενο να αιωρείται ότι δεν ξέρω πόσα πολλά θα είναι οι λίγα τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά Άρη που λέγαμε. Αλλά το μεγάλο στοίχημα νομίζω ότι είναι η ικανότητα, η διοικητική ικανότητα, η διαχειριστική ικανότητα της κυβέρνησης να τα απορροφήσει και πού θα πάνε. Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη θετική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα τα τελευταία ίσως 30 χρόνια. Γιατί είναι θετική πρόκληση? Γιατί είναι μπροστά μας ένα τεράστιο πακέτο οικονομικής στήριξης, το οποίο προκύπτει μέσα από έναν ιστορικό συμβιβασμό που θα γίνει και ελπίζουμε ότι θα γίνει σύντομα. Ναι, προς το παρόν είναι πρόταση της Κομισιόν, ναι, προς τις κυβερνήσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το momentum ήδη διαγράφεται θετικό. Σωστά. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει να υποφεληθεί η χώρα συνολικά από όλη αυτή την παλέτα των προγραμμάτων, γιατί δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα που προβλέπεται, είναι διάφορα προγράμματα, θα πρέπει να υπάρξει μια συστράτευση κοινωνίας, κοινωνικών φορέων, εργαζομένων, κυβέρνησης, επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσει να όλο αυτό το πακέτο να αξιοποιηθεί για όφελος του μέλλοντος της χώρας, για όλους τους πολίτες. Αυτό απαιτεί τεράστια κινητοποίηση, θα έλεγα, και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διανοητικού κεφαλαίου. Διότι πρέπει να σκεφτούμε πλέον με άλλο τρόπο το πώς θα θέλουμε να φτιάξουμε τη χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες σε σχέση με αυτό το μοντέλο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, έλεγα προηγουμένως με τον κοινό μας φίλο και συνάδελφο τον Ηλία Κανέλη, έλεγα προηγουμένως ότι, μάλλον του έλεγα, ότι ένας παράγοντας με πολύ καλή γνώση των εσωτερικών της Κομισιόν και των Βρυξελών γενικότερα, μου έλεγε ότι χαρακτηριστικά όχι άλλα σεμινάρια παιδιά, δηλαδή ένα πακέτο τελών χάθηκε εντός αγωγικών. Εν πάση περιπτώσει γίναμε ευρωπαϊστές γιατί φαγώθηκε σε σεμινάρια με τον εύκολο τρόπο. Πού πρέπει να πάνε, πού πρέπει να οδηγηθούν αυτά τα χρήματα, που πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να κατευθυνθούν? Ήδη η πρόταση έχει μέσα κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, γιατί είναι και οι στόχοι του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και οι στόχοι γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επόμενες τουλάχιστον 2 δεκαετίες, και είναι πρώτον η πράσινη ανάπτυξη μέσα από μια μεγάλη πράσινη συμφωνία που θα περιλαμβάνει μετασχηματισμό της ενεργειακής δομής των χωρών της Ένωσης, αλλά και χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και στην κίνηση και σε πάρα πολλές μορφές της καθημερινότητας. Και το δεύτερο είναι η ψηφιοποίηση. Μάλιστα. Της εργασίας, της παραγωγής, της καθημερινότητας, όλα αυτά. Κάτσε μισό λεπτό να κρατήσουμε αυτό την ψηφιοποίηση, αν μου επιτρέπεις. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, το καταλαβαίνουμε, ότι όντως στον καιρό της πανδημίας, τους μήνες αυτούς, μπήκε, λειτουργήσε, θα λέγαμε, η πανδημία ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Το νιώσαμε σε πολλές δουλειές που αντί να στεκόμαστε στην ουρά σε κάποια γραφεία μπορέσαμε να το κάνουμε από μακριά. Την ίδια στιγμή όμως κάποιοι λένε ότι αυτό σε ό,τι αφορά την εργασία, η τηλεεργασία, απειλεί και τα εργασιακά δικαιώματα. Σε ποιο βαθμό έχει βάση αυτό και πώς μπορεί να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όταν μιλάμε για μια εποχή που σε πάρα πολλά επαγγέλματα μπαίνουμε πια στην περίοδο της τηλεεργασίας, στην εποχή της? Εγώ θα έλεγα
έλεγα ότι εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα κατά πόσον αυτό που λέμε το ψηφιακό χάσμα. Είμαστε πάνω σε ένα μετέχμη ουσιαστικά σαν κοινωνία ανάμεσα σε μια νέα γενιά η οποία έχει μεγάλη οικειότητα και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και μια παλιότερη γενιά που δεν είναι τόσο εξοικειωμένη, μπορώ να πω είναι ακόμη και φοβική σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Καλά το λες. Πρέπει να υπάρχει. Καλά το λέω, γιατί βλέπω στον καθρέφτη τώρα τον εαυτό μου. Ναι, όχι. Γιατί σε παρακολουθώ και ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ up to date. Όχι, θα έλεγα ότι πραγματικά βλέπω και σε γνωστούς μου και σε ανθρώπους ότι υπάρχει κυρίως στις μέσες ηλικίες μια μεγάλη αγωνία για το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Ναι, υπάρχει κάτι απλό, κάτι απλούστερο, ένα ερώτημα απλούστερο. Θα υπάρχει ωράριο? Δεν υπάρχει ωράριο. Να μου πεις, εμείς ως δημοσιογράφοι είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ωράριο. Και ξέρουμε ότι, και μάλιστα με τα smartphones πια, ότι αυτή είναι η απελευθέρωσή μας, τα λύτρα μας και η σκλαβιά μας την ίδια στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, διαρκώς είμαστε απίκου, που λένε. Αλλά ένας άνθρωπος, μια γραμματέας, ένας άνθρωπος κάνει μια δουλειά διοικητικής υποστήριξης και ο οποίος θα καλείται να δουλέψει και από το σπίτι του ή κυρίως από το σπίτι του, θα έχει κάποιο ωράριο εργασίας? Είναι εξαιρετικό το ερώτημα, γιατί θέτει πλέον το ζήτημα πώς θα τίθεται τις επόμενες δεκαετίες και θα είναι σε επίπεδο απόδοσης και μάλιστα μετρήσιμης απόδοσης της εργασίας και όχι με βάση χτυπάω την κάρτα στις 8 για να φύγω στις 4. Αυτό έχει τα καλά του, αλλά έχει και πολλούς κινδύνους, διότι αυτό δεν είναι εύκολο να εξεταστεί και να μετρηθεί σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του εργαζόμενου. Εδώ τώρα χρειάζεται μια σύγκληση των εργατικών, των συνδικάτων μαζί με τις επιχειρήσεις και να δούνε πραγματικά τι είναι αυτό που μπορεί να είναι βιώσιμο ώστε να υπάρχει και εργασιακή ειρήνη. Εδώ υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες, υπάρχουν και κίνδυνοι, δεν τους παραβλέπουμε, αλλά νομίζω ότι ανοίγονται δυνατότητες και για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι έξω από την αγορά εργασίας, θα έλεγα ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, ανθρώπους με ασθένειες που δεν μπορούν να μετακινηθούν, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν. Δηλαδή ανοίγονται ευκαιρίες να εντάξουμε στην αγορά εργασίας πάρα πολύ μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Μάλιστα. Και νομίζεις ότι η χώρα είναι ικανή να κάνει αυτό το βήμα? Η κοινωνία μάλλον, δηλαδή. Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος. Παίρνω αισιοδοξία λίγο από το ότι όταν η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, τότε υπάρχει μια εγρήγορση. Νομίζω ότι αν αντιληφθούμε ότι αυτή η νέα ευκαιρία που θα παρουσιαστεί για τη χώρα, για τον μετασχηματισμό της, για την οικονομική της ανάπτυξη, θα βοηθήσει τις επόμενες γενιές, τις επόμενες δεκαετίες και να φτιάξουμε μια χώρα που θα είναι πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη και με μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης, νομίζω εκεί μπορούμε να βγάλουμε τις καλές πλευρές της φύσης μας και της προσωπικότητάς μας και να προχωρήσουμε. Αλλά αυτό θα απαιτήσει σοβαρότητα, να αφήσουμε μικροπολιτικές ή μικροειδεολογικές στρεβλώσεις πίσω και να δούμε πραγματικά τι θα είναι καλό για τη χώρα συνολικά, διότι ό,τι σχεδιαστεί τώρα θα χαράξει την πολιτική των επομένων δεκαετιών. Μάλιστα. Άρα υπάρχει αυτό που λες θετική πρόκληση για την κυβέρνηση και θα φανεί αν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια να πιάσουμε μια ευκαιρία από τα μαλλιά, δηλαδή. Ναι, νομίζω θετικά παραδείγματα έχουμε. Ας πούμε, ο Πρωθυπουργός χθες είχε μια τηλεδιάσκεψη με νέους επιχειρηματίες που ξεκίνησαν από το μηδέν. Σωστά. Και κατάφεραν να πετύχουν μέσα σε μια διεθνοποιημένη αγορά, μια ελληνική εταιρεία νέας τεχνολογίας κατάφερε να εξαγοραστεί από ένα παγκόσμιο τεράστιο όμιλο. Δηλαδή υπάρχουν θετικά παραδείγματα, αλλά αυτά πρέπει να προβληθούν περισσότερο, πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες λύσεις, τις εύκολες μικροεπιχειρηματικότητας, όπως ήταν μέχρι τώρα η καφετέρια, το σουβλατζίδικο, λίγο τουριστικός τομέας.
νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο στην, περισσότερο στη μεταποίηση, στις νέες τεχνολογίες. Επίσης η βιοτεχνολογία θα είναι πάρα πολύ δυνατή τις επόμενες δεκαετίες, οι νέες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν τεράστιοι κλάδοι νέοι που ξεπηδούν και εκεί έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι επειδή θα δημιουργηθούν πράγματα, αυτό που λέμε στα ελληνικά from scratch, από το μηδέν, εκεί έχουμε μια ευκαιρία να φτιάξουμε, να κάνουμε αυτό το άλμα του βάτραχου που λένε και να πάμε δύο βήματα μπροστά από άλλες εποχές ή με τις βιομηχανικές επαναστάσεις που έπρεπε ήδη να έχεις μια τεράστια υποδομή για να μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα. Τώρα με την ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να κόψουμε πράγματα, δρόμο, θα έλεγα. Ακριβώς. Να κόψουμε δρόμο. Να κόψουμε δρόμο και να έρθουμε λίγο στην πολιτική, εσωτερική πολιτική σκηνή. Βλέπω, Γιάννη, ότι έχω χάσει πια το μέτρημα. Άλλη μία δημοσκόπηση. Σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα Παραπολιτικά, είναι της γνωστής εταιρείας GPO η έρευνα. Η μία μετά την άλλη, όλες επιβεβαιώνουν ένα πολύ πρωτοφανές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναν του ΣΥΡΙΖΑ και μια υστέρηση της δημοφιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μάλιστα τον περνάει φοβηγηματάκι και είναι και κοντά λίγο πίσω του ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δηλαδή αυτό το σκηνικό που αφού η μία με δημοσκόπηση μετά την άλλη επιβεβαιώνει την προηγούμενη, δηλαδή είναι 5-6 δημοσκοπήσεις πια, παγιωμένη κατάσταση ενός διμήνου. Αυτό το σκηνικό πού το αποδίδεις και πώς βλέπεις να εξελίσσεται? Εγώ θα έλεγα ότι είναι δύο παράγοντες για μένα. Πρώτον είναι ότι προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίχθηκε πάρα πολύ στο επιχείρημα της ανικανότητας της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εξουσίας. Εκεί απέτυχε παταγώδος το αφήγημα αυτό. Ακριβώς. Και το δεύτερο για μένα είναι ότι το ιδεολογικό, ότι στηρίχθηκε πάρα πολύ, θα έλεγα, σε ένα αμυντικό ιδεολόγημα της προστασίας των εισοδημάτων, των συντάξεων, ότι θα έρθει η δεξιά και θα σας φάει τις συντάξεις και τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό δεν διαφαίνεται και έτσι χάθηκε ένα μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας του ιδεολογικού αφηγήματος. Αυτό δεν το συνέλαβε έγκαιρα, θα έλεγα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αναδιατάξει και το πολιτικό της αφήγημα. Και νομίζω τους επόμενους μήνες έχει μια μεγάλη πρόκληση, διότι αν έρχονται χρήματα και δεν υπάρχει συρρήκνωση εισοδήματος στο μεγάλο βαθμό που περιμέναμε λόγω της κρίσης, ναι, αλλά θα υπάρχει μια ενίσχυση, τότε εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική ιδεολογική αντιπαράθεση, αλλά που θα είναι όμως τεκμηριωμένη, όχι σε επίπεδο φοβικών συνδρόμων θα σας πάρουν τις συντάξεις, τα εισοδήματα και τους μισθούς, αλλά πώς μπορεί να είναι, ας πούμε, μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη, πώς θα προστατευθούν οι άνθρωποι που έχουν μικρότερες δυνατότητες ένταξης στις νέες τεχνολογίες. Εκεί υπάρχει ένα ιδεολογικό, θα έλεγα, περιθώριο για τον ΣΥΡΙΖΑ να χτίσει ένα αφήγημα αντιπολιτευτικό, αλλά βλέπω ότι είναι προσκολλημένος στη παλιά γνωστή συνταγή που είναι από τη δεκαετία, θα έλεγα, του 2000, η οποία πλέον νομίζω ότι δεν έχει εφαρμογή στη σημερινή εποχή. Ναι, και βλέπεις, ξέρεις, ακούγονται φωνές, υπάρχουν σενάρια, έρχονται και επανέρχονται, η κυβέρνηση βεβαίως τα διαψεύδει, αλλά ποτέ κανένας ανασχηματισμός και ποτέ ότι οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται μέχρι να αναγγελθούν επίσημα. Υπάρχουν σενάρια λοιπόν τα οποία πιέζουν τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τα οποία πιέζεται, δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές τώρα ή να πάει σε εκλογές δηλαδή μετά την 9η Ιουλίου, οπότε να μην χρειαστεί να έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, και πριν το τέλος του 20, οπότε να υπάρχει το 18μηνο της λίστας, άρα να του λύσει και τα χέρια ίσως για χειρουργικές παρεμβάσεις στην ευρωβουλευτική ομάδα. Βλέπεις αυτά τα σενάρια να έχουν βάση, να λειτουργήσουν? Θα έλεγα το εξής. Να κάψει παρέλυψη μισμού, ναι, και να κάψει και την απλή αναλογική. Ναι, ναι, άρα μιλάμε για διπλές εκλογές. Αυτό είναι κυρίως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν με την απλή αναλογική. Αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο πρέπει να
ούτως ή άλλως το έχει μπροστά της η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Απλά θεωρώ ότι πρώτον το θέμα της λίστας δεν νομίζω ότι είναι μεγάλης προτεραιότητας αυτή τη στιγμή για το Μαξίμου. Μάλιστα. Διότι δεν υπάρχουν σοβαρά, θα έλεγα, κέντρα αποσταθεροποίησης κυβερνητικής πλειοψηφίας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή ακόμη και αν ήθελε να καθαρίσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά κάποιους κομματικούς αντιπάλους αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, δεν διαφαίνεται, δηλαδή δεν διαφαίνεται κάποια τέτοια κέντρα για να δικαιολογηθεί και εσωκομματικά ας πούμε μια νύχτα μεγάλων μαχαιριών με μια λίστα που θα δημιουργούσε ίσως και αντίρροπες κινήσεις και καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εύθαυστη ισορροπία ανάμεσα στα τρία γνωστά στρατόπεδα που υπάρχουν μέσα στην Δημοκρατία, τα οποία σε κάποιο βαθμό προχωράνε γιατί υπάρχει διαχείριση εξουσίας. Πάνε καλά οι δημοσιοποίησεις και έτσι δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί η εξουσία του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, θεωρώ ότι το αφήγημα αυτή τη στιγμή του να πάει σε εκλογές χωρίς κάποια πολύ συγκεκριμένη αιτία, όταν οι δημοσιοποίησεις δείχνουν ότι σε βαθμό 80% η κοινωνία δεν θέλει πρόορες εκλογές, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει γιατί πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση. Από την άλλη όμως, ο χρόνος κυλά και το αντίστροφη μέτρηση μετράει, διότι εάν στο τέλος τετραετίας οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τόσο ευνοϊκές και υπάρχει ενδεχομένως, έστω και μαθηματικά, η περίπτωση το άθροισμα των εδρών του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ να είναι κοντά ή έστω και μία έδρα πάνω από τις έδρες της Νέας Δημοκρατίας, εκεί στις πρώτες, ας πούμε, εκλογές της απλής αναλογικής μπορεί να έχουμε διάφορες περίεργες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε και τι στάση θα κρατήσει τότε το ΚΚΕ. Δηλαδή υπάρχει μια... Δεν νομίζω ότι ο ΚΚΕ θα μπει σε κάποιο παιχνίδι. Δεν θα πει, αλλά ακόμα και μια ψήφος ανοχής, έστω για κάποια συγκεκριμένα νομοσχέδια, όπως είναι εκλογικός νόμος και άλλα, θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες τρευλώσεις. Νομίζω τα ζυγίζουν όλα αυτά στο Μαξίμου, αλλά εγώ δεν βλέπω παραελάχιστες πιθανότητες να υπάρξει προκήρυξη πρόωρων εκλογών πριν από, θα έλεγα, πέρα από τα μέσα της τετραετίας. Δηλαδή πέρα από το φθινόπωρο του 2021 και μετά. Ναι, Γιάννη, είναι κάτι άλλωστε το οποίο σε μεγάλο βαθμό θέλει κοινή γνώμη και αυτό επίσης επιβεβαιώνεται από τις ίδιες αυτές δημοσκοπήσεις που δίνουν αυτό το πολύ μεγάλο αέρα στα πανιά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά την ίδια στιγμή λένε ξέχνα τις εκλογές, δηλαδή ένα 80%, πάνω από 70% μάλλον, δεν θέλει προώρες εκλογές. Οπότε, έτσι. Και θα έλεγα ότι κουράζει και η εκλογολογία, δηλαδή το να επανέρχεται το ίδιο σενάριο. Εντάξει, δικό μας ίδιον είναι αυτό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Γιάννης Κουτσομίτης, Γιάννη συνάδελφος διευθυντής ΚΑΠΑ News, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρασα και την ώρα και έπρεπε να έχω βγει από το στούντιο. Καθώς πηγαίνουμε στη 9:30, Γιάννης Κουτσομίτης, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.